Δίδεται η εκκίνηση, καλή θα λέγαμε για τους περισσότερους. Τραβάει στην εξωτερική ο Μακάρ, χάνει έδαφος, μένει τελευταίος. Για να δούμε ποιος θα πιέσει για να οδηγήσει. Θέλει να πιέσει ο Βαράν, έρχεται απ' έξω ο Μένταλιστ και στο κάγκελο είναι ο Strong Michel. Αυτοί οι τρεις, με Strong Michel στο κάγκελο, Βαράν δίπλα του και εξωτερικά του το νούμερο 2, το Medalist. Τώρα έρχεται στην τέταρτη θέση, το νούμερο 6, The Fossil. Ανεβαίνει προοδευτικά και το νούμερο 3, Ensign. Μένει λίγο πιο πίσω τόσο το νούμερο 7, Alham, τόσο και κυρίως το νούμερο 5, Macar, ο οποίος τράβηξε λίγο στην εξωτερική και τον διόρθωσε ο Μιχάλης Ξινός και τον έβαλε στον όμιλο. Swaziland και Ensign πλέον οι δύο πρώτοι, με Βαράν και Strong Michel να ακολουθούν με The Fossil, Alham και Macar. Και πάμε προοδευτικά για το τελευταίο κομμάτι της κούρσας. Με Medalist από μέσα, Ensign, Βαράν που τον έχει ξεμπλοκάρει απ' έξω ο Γιάννης Ψαραδάκης και θέλει να ανέβει και από μέσα το νούμερο 1, ο Strong Michel. Θα έρχεται και ο Alham με τον Macar, έχει μείνει πίσω The Fossil. Βαράν περνάει μπροστά. Βαράν που θέλει να καθαρίσει την κούρσα και θα την καθαρίσει και παίρνει και διαφορά. Βαράν κάνει το back-to-back με τον Ensign στη δεύτερη θέση. Strong Michel θα τερματίσει τρίτος και στην τέταρτη θέση θα μείνει ο Medalist. Νούμερο 4 Βαράν, νούμερο 3 Ensign. Οι δύο πρώτοι, ο Strong Michel και ο Medalist. Οι τέσσερις πάνω δηλαδή έκαναν το τετράπλο. 4-3. 1 και 2. Εδώ βλέπετε το νούμερο 4 Βαράν με τον Γιάννη Ψαραδάκη. Παίρνει δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Έκλεισε την πρώτη περίοδο. Άνοιξε τη δεύτερη περίοδο των υποδρομιών. Εδώ ο Βαράν, ο Ensign, ο Strong Michel και ο Medalist. 4-3-1-2. Καλησπέρα και από εμάς. Καλή αρχή να έχουμε. Πολλές συγχαρητήρια, κύριε Λεμέ και κυρία Κάση. Ο Βαράν έκλεισε και άνοιξε τις υποδρομιακές συγκεντρώσεις ουσιαστικά με δεύτερη συνεχόμενη νίκη και με διαφορά μάλιστα σήμερα. Μας έδειξε ότι έχει επανέλθει στο Βαράν που ξέραμε από παλιά. Με υπομονή που τον δουλέψανε στο Στάβλο ο Παναγιώτης και το η υπόλοιπη ομάδα εκεί πέρα, κατάφερε να κάνει αυτό που του αξίζει. Και πλέον θα δείξει ότι μπορεί να τρέξει και σε πολύ καλύτερες, με καλύτερα άλογα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης ο Ψαραδάκης έκανε μια επιλογή που δεν είχε οδηγίες να την κάνει. Πήρε δική του πρωτοβουλία και το έβγαλε το άλογο απ' έξω γιατί φοβόταν ότι θα κλεινόταν, ενώ είχε οδηγίες να πάει από το κάγκελο. Είδε ότι κάτι πήγε να γίνει από εκεί πέρα και αποφάσισε να το βάλει από την εξωτερική. Άρα του ανοίγει και μεγάλο μερίδιο από την νίκη του αλόγου. Κύριε Κάση, επιβεβαιώνεται ουσιαστικά η άνοδος, η εξέλιξη που βρίσκεται το τελευταίο διάστημα. Μάλιστα. Δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα η κούρσα του και πήρα το ρίσκο να τον βάλω με τα 4 σίγματα ψ5 συνέψιλον. Βέβαια ήμουνα και σίγουρος από τις προπονήσεις που έκανε ότι θα τα κατάφερνε και σήμερα. Μας το επιβεβαίωσε. Πολλά συγχαρητήρια πάλι στους ιδιοκτήτες για την εμπιστοσύνη, στο Γιάννη τον Ψαραδάκη για την πρωτοβουλία του, που δεν τήρησε τις οδηγίες και έκανε αυτό που έκανε για να κερδίσει το άλογο. Αυτά.